Στο TV Queen αναφέρθηκε το όνομά σας. Πώς το βλέπετε αυτό? Ποιο έχει αναφερθεί? Το όνομά σας, στο τρέιλερ του TV Queen. Αναφέρθηκε στο τρέιλερ? Ναι, ναι. Χάρηκα. Θα μας κάνετε ένα σχόλιο για την αποπομπή Παπανότα? Όχι, δεν θα ήθελα να πω τίποτα. Ό,τι είχα να πω το πω στην εκπομπή. Το σενάριο που λέει ότι του χρόνου θα είναι 12 με 2 η εκπομπή. Του χρόνου θα δούμε. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα. Φιλιά. Δεν θέλει να σχολιάσει, γιατί νομίζω τα είπε όλα και στον αέρα της εκπομπής της. Mm-hmm. Έδειξε την ενόχλησή της για τις δηλώσεις mm-hmm. του Δημήτρη Παπανότα. Δεν μάσησε τα λόγια της. Είναι θέση αναλυτικά, ναι. Και εκείνη και ο Δημήτρης ο Μακαλιάς. Γιατί η Μπέτ ήταν η αφορμή που ξεκίνησαν αυτές οι δηλώσεις και μετά συνεχίστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και αυτή τώρα λίγο είναι ένα κομμάτι το οποίο το αφήνει πίσω. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Και μιλάει και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα. Έλαντε, είναι το γενικότερο που υπάρχει στην τηλεοπτική αγορά που το λέγαμε. Ότι φέτος είναι μια χρονιά που πραγματικά έχουμε φτάσει τέλη Απριλίου και σε όλα τα κανάλια. Με το που ξεκίνησε η τηλεοπτική είναι σεζόν, πολύ λεφτά τα πράγματα. Με το που ξεκίνησε η τηλεοπτική σεζόν αυτή, λέγαμε για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται. Δηλαδή είχαν αρχίσει όλες οι εκπομπές και είχαν ταρακουνήματα, σεισμό. Όχι, πολλά λέγαμε, αλλά τώρα υπάρχει ρευστότητα παντού. Συγγνώμη, βγαίνουν όλα. Βγαίνουν όλα σειρά. Άσε τα σενάρια που λέγαμε ποιοι θα πάνε πού. Γιατί να σου πω κάτι. Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο όλοι πιστεύανε, που κάνανε τα μηντιακά νέα που βγάζανε, ότι ο Αρναούτογλου και ο Λιάγκας θα είναι στο Μέγκα. Ναι, αλλά... Ακούστε λίγο τώρα. Μιλάμε για μια σεζόν η οποία έχουμε ξεκινήσει και καινούργιες εκπομπές, οι οποίες δίνουν πρώτη χρονιά στον αέρα, να μιλάμε για αντικατάσταση. Αυτό από μόνο του αποδυναμώνει την κάθε προσπάθεια. Αν βγαίνει η Μπέτη κάθε μέρα, η Χι Μπέτη κάθε μέρα στον αέρα και ακούει ότι ξέρεις κάτι, του χρόνου θα είσαι εκεί, δεν θα είσαι. Και να θες να επενδύσεις, να θες να προσπαθήσεις το παραπάνω, κάποια στιγμή σου σπάει το νευρικό σύστημα. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορεί, ρε φίλε, εγώ προσπαθώ για κάτι. Επίσης, στην περίπτωση της Μπέτης είναι κάτι που δεν αφορά την πορεία της εκπομπής. Όχι, βέβαια. Ούτε τις σχέσεις, ούτε τη σχέση με το σταθμό. Είναι κάτι που αφορά το οικονομικό κομμάτι και τι θα γίνει στην πολύ πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα σε σχέση με την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Άρα εδώ δεν μιλάμε για ένα σενάριο το οποίο έχει να κάνει με την επίδοση της εκπομπής, ούτε με τις σχέσεις της Μπέτης γενικότερα, όλο αυτό τέλος πάντων που πολλές φορές αφημολογία επικρατεί. Είναι και οι βάρδιες που θέλουν να αλλάξουν, να φύγουν, θέλουν να το αδειάσουν το μαγαζί τελείως. Παίζει κι αλλού έτσι. Ήταν να κάνει ένα show, το Your Face, το οποίο δεν έγινε φέτος, από ό,τι γνωρίζω εγώ, για οικονομικούς λόγους. Ούτε για του χρόνου. Και γι' αυτό, από ό,τι φαίνεται, για οικονομικούς λόγους δεν θα γίνει και του χρόνου, γιατί θεωρείται κοστοβόρο. Το TV Queen ακούστηκε το όνομά της σαν παρουσιάστρια. Δεν το κατάλαβα. Στο τρέιλερ. Στις παρουσιάστρες που αναφέρθηκαν μέσα.